η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη βεντάλια. Και ότι το ένα άκρο, ξέρω εγώ, οι φιλελεύθεροι μαζί με τους εσχρονιστές και από την άλλη μεριά είναι οι πατριώτες και οι λαϊκοί. Είναι μια μεγάλη βεντάλια που δύσκολα να συνυπάρξουν και να συλλειτουργήσουν. Πρέπει να κλείσει η βεντάλια αυτή. Άκουσα κι εγώ πολλά. Ναι. Να δεχτούμε ένα πράγμα, Σοφία. Τι να δεχτούμε? Ότι ζούμε σε μια εποχή τρανς. Και στην πολιτική και σε μια σειρά πράγματα. Ως εκ τούτου, όποιος ξεφεύγει από αυτό το πράγμα, όποιος δεν δέχεται να μπει μέσα στη μηχανή του κοιμά, που έλεγε ο Χριστόδουλος, βάζει διάφορα κομμάτια κρέας, έτσι. Ναι. Και μπαίνει στη μηχανή του κοιμά και από κάτω βγαίνεις κοιμάς. Δηλαδή, μπαίνει λίγο νουά, μπαίνει λίγο κιλότο, καμιά φορά βάζεις και λίγο χοιρινό. Από, φαίνεται, είναι διαφορετικά τα άκουσα. Από κάτω βγαίνει κοιμάς. Λοιπόν, όποιος δεν δέχεται να μπει σε αυτή τη μηχανή, θα ακούσει τα σχολιανά του. Καθώς τώρα πλέον ο έλεγχος των πραγμάτων έχει περάσει σε αυτή την κατηγορία, παντού. Και οποιοδήποτε κινείται έξω από αυτή την κατηγορία, που ήταν η κατηγορία μέχρι πριν από μερικά χρόνια, αυτή ήταν η κυρίαρχος, δηλαδή τότε υπήρχαν, ξέρω εγώ, λειτουργοί διαφόρων έτσι θεσμών που αντιδρούσαν, ξέρω εγώ, σε κάποιες έτσι, εικόνες που σήμερα είναι λατρευτικές. Ο Κώστας ο Μπογδάνος, λοιπόν, τώρα έχει μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα τον πάρει η μηχανή του κοιμά. Νωρίτερα είπατε ότι ίσως, λέει, γίνει κάποια επιχείρηση εξαφάνισης εντός εισαγωγικών για τα πολιτικά δεδομένα. Λέτε ότι θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα? Όχι. Δεν μπορεί να είναι αρκετά έξυπνος ο Μπογδάνος για να το κάνει. Είναι πολύ. Αλλά οι άλλοι όμως έχουν ένα φανατισμό που προκειμένου να κερδίσουν, ξέρω εγώ, τον οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, του προοδευτικού, ξέρω εγώ, λεγόμενου χώρου, θυσιάζουν και τον Μπογδάνο. Όμως, το είπα και χθες, ότι εάν λύσουν το Ροτβάιλερ, δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Έχω την αίσθηση ότι από ό,τι σήμερα κυκλοφορεί και υπάρχει και υφίσταται, έτσι, γενικό σύπιν, τη φωτιά που είχε το 2000 ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ιερμός και το ξέσπασμα, δεν το βρίσκω σε κανένα άλλο έτσι, σχήμα, πρόσωπο κλπ. Θα μπορούσα όμως ενδεχομένως κάτω από κάποιες συνθήκες να το δω στον Μπογδάνο. Χωρίς να σημαίνει ότι έχει τέτοιες βλέψεις, τέτοιες ωρέξεις ή τέτοιες επιθυμίες. Ερμηνεύω εκ του μακρόθεν, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Η ερμηνεία λοιπόν, όμως τώρα προκαλεί επίσης. Που... Λέω λοιπόν, κυρία Σοφία, ότι στα καφενεία δεν έχουν σταματήσει εκεί που εστίασαν οι θεσμοί να απολογηθεί, να τον διαγράψουν. Στα καφενεία η κουβέντα είναι, εσύ το είδατε, 9 στους 10 είναι ξένα. Αυτό είμαι στα καφενεία. Δεν είμαι στα καφενεία ο Μπίξε, ο Δίξε, ο Μπογδάνο που έβγαλε προσωπικά δεδομένα. Εγώ έχω άλλη ερμηνεία. Μπορεί να με ενδιαφέρει κανέναν. Απλώς λέω ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο σήμερα και μετά από τον εκστασιασμό ορθώς της κυβέρνησης εχθές για την οικογένεια, για το Κούμπο και όλα αυτά. Το σχολείο του Αντετοκούμπο που να φυτάει ξέρω, στην πρώτη ευθέρα και να είναι «Να το παιδί, το είδατε, σε εμάς είναι, στα Σεπόλια». Δεν είναι υποτιμητικό. Τιμητικό. Εκείνος μιλάει για τα Σεπόλια και το σχολείο του με περισσότερο θαυμασμό από ότι μιλάνε κάποιοι εδώ. Εγώ λοιπόν δεν ενοχλούμαι. Εγώ. Η πολιτεία ενοχλείται. Άλλο θέμα. Η πολιτεία, όπως είπα, ανήκει σε αυτόν τον κανόνα ο οποίος σήμερα κυριαρχεί. Λοιπόν, εγώ ήθελα λοιπόν να ρωτήσουμε τον κόσμο να μας πει. Μπορεί άλλος να σου πει, Σοφία, ότι εμένα με δυσαρέσει, δεν με ενδιαφέρει στα 20 παιδιά πόσα είναι Ελληνόπουλα ή πόσα από αυτά είναι, ξέρω εγώ, αλλοδαπά, έχουν, δεν έχουν πάρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ο άλλος μας πει, ναι ρε φίλε, θέλω να ξέρω τι συμβαίνει γύρω μου. Εμένα με ενδιαφέρει εάν δυσαρεστήθηκαν ή όχι. Αυτό είναι.
και δεν εξετάζω κατά καμία έννοια και πώς θα μπορούσε εξάλλου να κάνω κρίση σε θεσμούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήθηκαν ευθέως εναντίον του κυρίου Μπογδάνου. Μάλιστα. Και είναι, νομίζω, το θέμα της εβδομάδας. Ξεκίνησε πριν από λίγες. Δεν ξέρω αν είναι της εβδομάδας, μήπως ανοίξει μια πληγή, και είναι το θέμα της χρονιάς, έτσι είναι. Ναι. Της χρονιάς. Ωραία, βεβαίως, Σοφία μου. Γιατί όπως και το κάνουμε. Εχθές πάντως, από φόβο, κάποιοι από τους νέους βουλευτές έτρεξαν να πούν ότι δεν συμφωνούμε τον κύριο Μπογδάνο, εμείς μένουμε σταθεροί. Από το φόβο. Κάποιοι άλλοι ακούγονται ότι συμφωνούμε τον κύριο Μπογδάνο. Κατά δύναμη, συγγνώμη, Σοφία μου. Για πείτε. Ήθελα να σου πω το εξής επάνω σε αυτό το θέμα. Ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχει κλείσει αυτή η κατάσταση, η πληγή με τους λάθρομετανάστες. Έχει κουκουλωθεί. Όπως σιγά τα κάνεις ακαθαρσίες, λίγο χώμα, αλλά από κάποια ακαθαρσίες είναι. Παραμένει. Μπορεί να ανοίξει τώρα μια μεγαλύτερη πληγή και να κακοφορμήσει. Δεν ξέρω, και ούτε μπορώ να ξέρω, τι είναι αποφασισμένος να κάνει ο κύριος Μπογδάνος. Μάλιστα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα πάντως την πήρε εχθές. Εμένα όμως εχθές μια εικόνα που έβαλε στην εκπομπή μου, όταν απουσίαζα από το στούντιο, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ποια εικόνα σας άρεσε? Αυτή που ήταν η κυρία Λατινοπούλου μαζί με τον κύριο Μπογδάνο δίπλα-δίπλα. Ναι, γιατί είχε και νέο μήνυμα η κυρία Λατινοπούλου εχθές, που ουσιαστικά υποστήριξε σε ποια Ελλάδα ζούμε και πόσο μαύρα είναι στην Ελλάδα που ζούμε. Α, μπράβο της. Ναι. Να, τι ωραία φωτογραφία. Σας αρέσει η φωτογραφία? Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία. Μ' αρέσει αυτό το οποίο βλέπω και έχω την αίσθηση ότι αυτό το δίδυμο μπορεί να αντιπαραταχθεί όχι μόνο οπτικά, αλλά και πολιτικά απέναντι σε οποιοδήποτε δίδυμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε τώρα? Αυτό που άκουσες. Προσπαθούμε να το επεξεργαστούμε, δηλαδή. Αυτό το δίδυμο, το δίδυμο, ο Μπογδάνος και η Λατινοπούλου. Ξέρω, ένα δίδυμο, ξέρω εγώ, είναι η κυρία Ξόγλου με τον κύριο Τζανετόπουλο, όπως το λένε. Ναι. Οι οποίοι συμβαίνουν και ζευγάρι. Τζανακόπουλος και η κυρία Ξόγλου. Τζανακόπουλος, ωραία. Βάλτε τους απέναντι. Εγώ πιστεύω ότι έγινε ένα debate ανάμεσά τους. Ο Μπογδάνος και η Λατινοπούλου θα σκίσουν. Βάλε οποιοδήποτε θέλεις εσύ ζευγάρι. Αυτό εξηγώ. Δεν είμαι σίγουρος, λοιπόν, ότι πάρα πολλά πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία μπορούν να αντιπαραταχθούν με τα αντίστοιχα και ανάλογα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι σίγουρος. Καλά, από όλη τη θεματολογία, από όλα τα πρόσωπα, τόσα πολιτικά πρόσωπα, βρήκατε δηλαδή δύο τώρα να δημιουργήσετε ότι μπορούν να αντιπαραταχθούν απέναντι στα δεδομένα? Τι να κάνω, Σοφία μου, ό,τι βλέπω, κρίνω και λέω. Τέλος πάντων, ας περιμένουμε εμείς τη Δευτέρα και την απάντηση των τηλεθεατών στην ερώτηση που βάλετε, γιατί για μένα είναι κρίσιμη, όχι μόνο για το πρόσωπο του κυρίου Μπογδάνου και γενικότερα τι θα κάνει στο μέλλον, αλλά το τι θέλουν οι Έλληνες πολίτες, αν θέλουν να μάθουν την αλήθεια ή όχι. Γιατί αυτό, νομίζω, ήταν χαρακτηριστικό των νηπιαγωγείων της Αθήνας. Η ίδια εικόνα συμβαίνει και σε άλλα σχολεία της χώρας μας. Εγώ ξέρω το εξής πράγμα. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, πριν 10-12 χρόνια, μία μητέρα, η οποία είχε έρθει Ρουσφέτη. Τότε στο κόμμα, για ένα σχολείο και μάλιστα των λεγόμενων καλών προαστίων, έτσι. Ναι. Και να μου λέει, θέλω μια γωσή, παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρετε το τάδε σχολείο, ιδιωτικό σχολείο κτλ. Πάντα ιδιωτικό. Ναι, είναι γεμάτο και θέλω πάση θυσία να πάει το παιδί μου. Εντάξει, γιατί πάει. Μου λέει, πού να το αφήσω, με τα αλβανάκια? Τι λέω, κυρία μου, τι είναι αυτό που λέτε? Αυτό που ακούσατε, μου λέει, κύριε Γκατζαφέη. Και το έλεγε με απόγνωση. Με ρωτάς αν συμφωνώ ή όχι μαζί της. Δεν έχει να κάνει. Εγώ λέω την απόγνωση που είχε μια γυναίκα που έλεγε τότε συγκεκριμένα, δεν έλεγε γενικά τα παιδιά των μεταναστών. Άρα, λοιπόν, κάπου υπάρχει ένα κούμπομα. Δεν είναι κακό να βγει η κυβέρνηση επισήμως. Το είχε κάνει ο κύριος Λοβέρδας τότε με τους ασθενείς. Θυμάσαι πριν 10 χρόνια, 11. Να, και να πει, λοιπόν, ότι φοιτούν τόσα παιδιά. Ελληνόπουλα είναι τόσα,
ξένης προλέψεις είναι τόσα. Πού είναι το κακό, πού είναι φασιστικό. Γιατί είναι φασιστικό. Η ενημέρωση. Ακούστε, Ελληνίδες και Έλληνες, σήμερα φοιτούν στα σχολεία μας, λέω ένα νούμερο υποθετικό, έτσι είναι, 2.000 παιδιά. Ωραία. Εξ αυτών, τα 1.995 είναι Ελληνόπουλα, μπράβο. Ή να μας πει ανάποδα, το 1.900 ξέρω εγώ είναι, αλλά θα πάει. Δεν θα κάνουμε, πάμε να χτυπάμε καμπάνες για τη μία ή την άλλη περίπτωση. Απλώς, δεν είναι κακό να ξέρουμε, αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί ακριβώς βάζει τις διάφορες σκέψεις τον οποιοδήποτε πολίτη. Πάντως, επειδή λέτε για δημοσιοποίηση ονομάτων και σχετικά, τώρα... Δεν είπα δημοσιοποίηση ονομάτων, είπα στατιστικών στοιχείων. Ναι. Στατιστικών στοιχείων. Τα στατιστικά στοιχεία για να μην βγαίνουν μέσα για να μην μου πει κανείς, ξέρω εγώ, τα περί φασιστών κτλ. Ναι. Εγώ πρέπει να πω ότι περισσότερο από το 15% ναι. που είναι στη δούλεψή μου, είναι αλλοδαποί. Μάλιστα. Αλλά εδώ το φέρνετε τώρα την ισορροπία και την απάντηση σε αυτόν που θα σας πει, θα σας χαρακτηρίσει κάπως. Όπως θέλει. Εγώ έχω στη δούλεψή μου, ναι. εδώ που πλέον το παντελόνι μου, ναι. 15% και περισσότερο αλλοδαπούς. Μακριά από μένα.